Κύριε Υπουργέ, ο λόγος σας ήταν γλαφυρός, αλλά θα μου επιτρέψετε να επισημάνω παραπιστικός, διότι επιδίωξε να φωτίσει κάποιες νομικές ίσως πλευρές του σχεδίου νόμου που καταθέτεται και να συσκοτήσει κάποιες αμιγώς πολιτικές που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Θα μου επιτρέψετε η αφετηρία της δικής μας σκέψης να είναι διαφορετική και να ξεκινήσει από την κεντρική ιδέα στην οποία βάσισε ο Πρωθυπουργός σας και η δική σας κυβέρνηση την όποια πολιτική βιώνουμε σήμερα ως νομοθετική πρωτοβουλία που γίνεται εν τέλει δια κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας νόμου του κράτους. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Επαναλαμβανόμενα, ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε πριν τις εκλογές, λεφτά υπάρχουν. Σήμερα και με αυτό το σχέδιο νόμου αναδεικνύεται μια, τολμώ να πω, επικίνδυνη νοοτροπία αυτής της κυβέρνησης, η οποία επιβεβαιώνει τους φόβους και τις επιφυλάξεις που η δική μας παράταξη επισήμανε και διατύπωσε εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία όταν ψηφίζονταν το περίφημο μνημόνιο. Εσείς, κύριε Υπουργέ, με έναν έντεχνο νομοτεχνικά τρόπο επιδιώκετε να συγκαλύψετε την μετακίνηση του κέντρου βάρους των αποφάσεων ακόμα και στον ευαίσθητο χώρο της εθνικής άμυνας και ασφάλειας από τα εθνικά στα διεθνή κέντρα. Και θα σας αποδείξω τι εννοώ, ξεκινώντας από τρεις απλές και ξεκάθαρες επισημάνσεις. Είναι σαφές τώρα, μετά από αρκετούς μήνες, ότι η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησής σας και του Πρωθυπουργού. Μίλησε εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή, ο Γιώργος Παπανδρέου για κυβέρνηση περιορισμένης ευθύνης. Όλοι το θυμόμαστε. Επαναλήφθηκε κατά κόρον τα περί κυβέρνησης περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας. Δεν δανείστηκε όταν τα σπρέτς ήταν 150 μονάδες και σήμερα έφτασαν να είναι 1.000 μονάδες επί των ημερών σας. Μίλησε για φορολόγηση των καταθέσεων το οικονομικό επιτελείο και έχασε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πάνω από 29 δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις. Αρνήθηκε ρητά τον δανεισμό πρόσθετα 25 δισεκατομμυρίων με χαμηλό επιτόκιο από τις διεθνείς αγορές πριν να μπούμε στο μηχανισμό στήριξης για να συνειδητοποιήσουμε εκ των υστέρων πόσο πολύτιμα ήταν αυτά τα χρήματα που τότε έτσι αλαζονικά τα έσπρωχνε μακριά διότι συνειδητά ήθελε να μας οδηγήσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών για Τιτανικό και συκοφάντησε την προηγούμενη πορεία της χώρας μας με τις προσπάθειες που κάναν όλες οι παλιότερες κυβερνήσεις, απαξιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την πιστοληπτική μας ικανότητα από τις διεθνείς αγορές. Το ΠΑΣΟΚ συνειδητά μας οδήγησε στην υπογραφή του μνημονίου και στο μηχανισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Με ένα καταστροφικό μείγμα πολιτικής, το οποίο συνδιαμόρφωσε με τη δική της υπογραφή και ευθύνη αυτή η κυβέρνηση. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να σταματήσει η ανάπτυξη, να πέσουμε σε μία μόνιμη ύφεση, να εκτιναχθεί η ανεργία από το 8% στο 14% και λέγεται και στο 18%, να εκτιναχθούν τα σπρέτς, να την πληρώσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τα μεσαία και φτωχά εισοδήματα, να στεγνώσει η αγορά από ρευστότητα, να χαθεί κάθε ελπίδα από την ελληνική αγορά και την ελληνική κοινωνία. Και παρά τα τόσα μέτρα, σήμερα που μιλάμε, καταγράφεται ότι φετινό Αύγουστο υπολοιπόμεθα σε έσοδα κατά 2,9 δις σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο που η δική μας κυβέρνηση δεν είχε προλάβει και δεν είχε αφαιθεί από την αντίδρασή σας να πάρει τα απαιτούμενα μέτρα. Ουσιαστικά δικαίωσε με τη συνειδητή επιλογή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την άποψη του Πρωθυπουργού ότι είμαστε μια χώρα περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας. Δεύτερη επισήμανση. Πρόσφατα ένας συνάδελφος ευρωβουλευτής της αριστεράς στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό, άσκησε κριτική στον κύριο Μπαρόζο, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν συνεκτιμά τις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδος ως κοινό κόστος
και δεν αντιμετωπίζει τις απειλές πολέμου που εκτοξεύονται από τη γείτονα. Δεν λαμβάνει υπόψη στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας αυτή τη διάσταση, την οποία αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα, η οποία ζει ακόμα κάτω από την απειλή του Κάζους Μπέλι. Σε αυτό προσθέστηκε και δύο ακόμα στοιχεία, τα οποία τα εβίωσε ως υφυπουργός των εξωτερικών. Ότι η Ελλάδα είναι ίσως από τις μοναδικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια που προσφέρει δύο χρόνια δωρεάν παροχές υγείας στους λαθρομετανάστες ή στους νομίμους μετανάστες. Επίσης προσφέρει για πάρα πολλά χρόνια, όσο χρειάζεται δηλαδή η βασική εκπαίδευση, παροχές παιδείας στα παιδιά και των νομίμων μεταναστών και των λαθρομεταναστών. Και όλα αυτά, οι αμυντικές δαπάνες και οι δαπάνες για την μετανάστευση, τη λαθρομετανάστευση και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε επειδή είμαστε ακριτικό σύνορο της Ευρώπης, δεν προσμετράνται ούτε στην αναπτυξιακή βοήθεια της ΔΑΚ του ΟΣΑ. Και αντί να επισημανθεί αυτό από την ελληνική κυβέρνηση και να δώσει εκεί τη διπλωματική μάχη για να αναγνωριστούν αυτά ως ελαφρυντικά στην αποτίμηση της εθνικής οικονομίας, η κυβέρνηση βεβαίως ασχολείται και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο με το πώς θα συκοφαντήσει την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να ωρεοποιήσει τα οποιαδήποτε αναμενόμενα λογιστικά αποτελέσματα μετά από μια χρονιά οικονομικής δράσης η οποία είχε προηγουμένως συκοφαντηθεί. Και δεν έβλεπε ότι με αυτό μπλέκει και η ίδια σε μια τέρμονη διαδρομή προς τα κάτω. Τρίτη επισήμανση. Ήρθε πρόσφατα ο κ. Ερντογάν στην Ελλάδα και τον υποδεχθήκαμε όλοι μαζί. Και επί των ημερών μας είχε έρθει. Και τον είχα συνοδεύσει στην Θράκη. Και ήταν μια επιτυχής επίσκεψη, η οποία εδραίωσε τις σχέσεις ισοτιμίας, συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών. Αλλά εμείς πήραμε συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα. Με δηλώσεις του ιδίου που σέβονταν το ελληνικό δίκαιο, σέβονταν τη συμπεριφορά της Ελλάδος έναντι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και κυρίως εξέπεμπε και ο ίδιος ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις διμερείς σχέσεις. Τώρα τι μας είπε. Παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού μας είπε ότι κοιτάξτε να κάνουμε μια φιλική συμφωνία. Εμείς θα πετούμε με τα αεροπλάνα μας πάνω από το δικό σας ένα αέριο χώρο, αλλά θα σας κάνουμε τη χάρη να μην φορούν βόμβες τα αεροπλάνα. Θα μπαίνουμε στο σπίτι σας δηλαδή με περίστροφο όποτε θέλουμε, χωρίς να μας καλείτε, χωρίς να χτυπούμε το κουδούνι, αλλά θα σας κάνουμε και ρουσφέτη που δεν θα έχει το περίστροφο μέσα σφαίρες. Σοβαρή κατάκτηση. Βήμα της εθνικής μας πολιτικής. Η απειλή παραμένει όμως, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε. Και είναι ζωντανή η απειλή, ώσπου να αρθεί. Και τι είναι αυτό το οποίο κατοχυρώνει την άμυνα και την ασφάλεια της Ελλάδος έναντι αυτής της διεθνούς, αλλά και της διμερούς πραγματικότητας? Ο σύγχρονος, αξιόμαχος ελληνικός στρατός. Και τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Καθιστά τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θύμα του μνημονίου και του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που πριν από μερικές μέρες ο κύριος Λοβέρδος το έκανε νόμο του κράτους. Και έρχονται οι μάχημοι αξιωματικοί, οι περήφανοι Έλληνες αξιωματικοί, να πληρώσουν το τίμημα αυτής της περιοριστικής πολιτικής. Τα πήρατε από τους συνταξιούχους, τα πήρατε από τους μισθωτούς, τα πήρατε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έρχεστε τώρα να βάλετε και τους Έλληνες αξιωματικούς που παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμμα κάθε μέρα πάνω από τους ελληνικούς ουρανούς, να πληρώσουν το τίμημα αυτής της περιοριστικής πολιτικής την οποία εσείς συνειδητά μας οδηγήσατε, ενώ υπήρχε εναλλακτικός δρόμος. Εφαρμόζεται δηλαδή λογιστικές λογικές οι οποίες υπαλληλοποιούν πλήρως το έμψυχο δυναμικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σκοτώνεται την ιεραρχία, υποβαθμίζεται το αξιόμαχο, πληγώνεται την αξιοκρατία, καταστρέφεται την πειθαρχία και βεβαίως φύγεται άμεσα, εξουθενώνεται την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων.